Δεν έχουν τέλος τα τροχαία ατυχήματα στην Κρήτη, καθώς στη λίστα ήρθε να προσθεθεί σήμερα ένα ακόμα σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο δρόμο προς Μαραθίτη. Τον έλεγχο του οχήματός του φαίνεται πως έχασε ένας 76χρονος οδηγός. Στην τρελή πορεία του το αυτοκίνητο πήρε παραμάζωμα μία ελιά, εν συνεχεία καρφώθηκε σε ένα τυχείο για να καταλήξει ένα ποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου. Έτρεχε λέει πολύ, έτρεχε πάρα πολύ. Βλέπω, ξεπάτωσε, κρέμισε τίποτα αυτό. Πέρναγα αυτή τη στιγμή, αν ερχόμουν 2 λεπτά πιο πάνω θα έπεφτα πάνω του. 2 λεπτά, δηλαδή δεν ήταν κανείς, δεν περνούσα. Άρα είχε κλείσει το δρόμο και λόγω αυτού σταμάτησα. Κατέβαινε, κάνει και προσπέρασε με ταχύτητα πάνω από 100 χιλιόμετρα. Αμέσα στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ένα όχημα της ΕΜΑΚ, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον οδηγό από το αυτοκίνητό του. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ο 76χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται εκτός κινδύνου. Ωστόσο, έχει πολλαπλά κατάγματα και πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργείο αποκατάστασης μυρού. Δεν ήρθα, εγώ ήρθα πρώτος εδώ, δεν είδα κανένα. Δεν μιλούσε, δεν κουνούσε. Εγώ νόμιζα σκοτωμένος, πεθαμένος είναι μέσα. Δεν ήταν κανείς εδώ. Αλλά μετά συνήρθε, φαίνεται. Λένε ότι θα τη βγάλει. Ότι εκείνο μίλαγε, ότι μιλούσε. Να δούμε. Μακάρι τουλάχιστον. Και ευτυχώς δεν ήταν κανένας άλλος, τώρα μόνος του. Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ένα δρόμο στον οποίο πολλοί οδηγοί αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα, ξεχνώντας πως πρόκειται για μια περιοχή που, αν και είναι αραιοκατοικημένη, έχει γύρω σπίτια με οικογένειες και μικρά παιδιά, με συχνά ολέθριες συνέπειες. Πιστεύω ότι κάποιοι οδηγοί αποκτούν μεγάλη ταχύτητα εδώ πέρα, χωρίς να πρέπει, είναι κατοικημένη περιοχή. Υπάρχουν κάποιες θυμάσεις εκεί, πώς θα λένε αυτά που βάζουν στους δρόμους κάτω. Σε πιο πάνω σημεία, ναι, τίνει τα σχολεία, σούπερ μάρκετ τα λοιπά. Αλλά δεν νομίζω ότι πιάνουν τόπο, ναι. Παρόμοιο περιστατικό συνέβη πριν από λίγες μέρες στην ίδια περιοχή, όταν ένα αυτοκίνητο που είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα σε αυτό το δρόμο εξετράπη τη πορεία του και έπεσε πάνω στο σπίτι. Μπροστά στον κίνδυνο που παραμονεύει, οι κάτοικοι ζητούν χωρίς καθυστέρηση την τοποθέτηση σήμανσης για επιβράδυνση ταχύτητας από την περιφέρεια, προκειμένου να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές.